Θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω αυτά που ακούστηκαν, με την έννοια δηλαδή της εξαγωγής κάποιων συμπερασμάτων αναγκαίων μέσα στο συνεχή αγώνα μας, στη συνεχή πάλη μας για το τσάκισμα του ναζισμού-φασισμού. Είναι γεγονός ότι η απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Είναι μια δίκη στην οποία η πολιτική αγωγή, η συνήγορη πολιτική αγωγή των εργατών κομμουνιστών του ΠΑΜΕ, οι τρεις που έχουμε μιλήσει, και μαζί με αυτούς ο Μάνος ο Μαλαγάρης, η Ελένη Ζαφυρίου, ο Χάρης ο Στρατής και ο Τάκης ο Σαπουτζάκης, επίσης υποψήφιος πρόεδρος στο Διοικητικό Σύλλογο Πειραιά, στις εκλογές που έρχονται, με την ψυχική βοήθεια και τη συντροφικότητα των θυμάτων της εγκληματικής επίθεσης, μεταξύ των οποίων εδώ παρευρίσκεται ο σύντροφος Γκούτης, είχαμε αυτή την τιμή στα πλαίσια της κομμουνιστικής μας συνείδησης, με ταπεινότητα και με τη δυνατή επιστημονική επάρκεια, να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στο να αναδειχθεί ο ναζιστικός εγκληματικός χαρακτήρας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, να είναι αντικείμενο όλες οι υποθέσεις, αντικείμενο μιας δίκης με την έννοια της παράστασης σήμερα υποστήριξης κατηγορίας στο σύνολο των δικών που εξεταζόντανε, με μια, θα έλεγα, ταπεινότητα τέτοια που οφείλεται στη συνείδηση της τάξης μας, στους αγώνες της εργατικής τάξης, όπως πάντα κάνουμε ανιδιωτελώς στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των διοκομμένων αγωνιστών κομμουνιστών σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις δίκες ενάντια στην κρατική και εργοδοτική βία και καταστολή. Σαν τέτοια λοιπόν η απόφαση αυτή σηματοδοτεί πρωτόδικη μεν σε πρώτο βαθμό καταδικαστική απόφαση, σηματοδοτεί και για το μέλλον και εξάγει συμπεράσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε αγωνιστής, ο κάθε κομμουνιστής στην καθημερινότητά του, στην ταξική του πάλη. Αναδείχθηκε ότι αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής δράσης ήταν ο ναζιστικός χαρακτήρας, η ναζιστική ιδεολογία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Αποδείχθηκε δηλαδή περίτρανα ότι ο φασισμός είναι γέννημα θρέμα του καπιταλισμού, του συστήματος της εκμετάλλευσης. Ήταν κάτι που αποδείχθηκε και στη δίκη και ιστορικά έχει αποδειχθεί από την πείρα του 20ου αιώνα, που έδειξε ότι τον φασισμό τον υποστήριξε και τον υποστηρίζει και σήμερα με διάφορα μέσα και τρόπους το μεγάλο κεφάλαιο, αξιοποιώντας τον ως δύναμη κρούσης ενάντια στο εργατικό κόστος, ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, στο παρελθόν, ενάντια στους κομμουνιστές και το εργατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο. Σε ένα πιο βαθύ επίπεδο αναδείχθηκε και αποδείχθηκε ότι ο φασισμός πρόκειται πάντα για φαινόμενο το οποίο παράγεται μέσα από τις ίδιες τις αντινομίες του καπιταλισμού, από εκείνα τα στοιχεία τα οποία με στόχο τη συντήρηση των πιο εκμεταλλευτικών και καπιταλιστικών σχέσεων στέκουν ως εμπόδιο και τροχοπέδι στην πλήρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνικής εργασίας. Αποδείχθηκε συνάμα, περίτρανα εδώ, ότι η Χρυσή Αυγή, μόρφωμα τέτοιο ναζιστικό, φασιστικό, το μεγάλο κεφάλαιο ήταν συνδεδεμένο απόλυτα με αυτή. Και η τρέχουσα πείρα επιβεβαίωσε στη δίκη και αποδείχθηκε περίτρανα τις διασυνδέσεις και τη στήριξη που έλαβε η Χρυσή Αυγή από τις οργανώσεις, από μερίδες του κεφαλαίου και από φυσικά όλα αυτά τα μορφώματα που αναδεικνύονται λαμβάνουν καθημερινά στα πλαίσια της αποστολής του γαλουχίσματός τους και της ενεργοποίησής τους όταν και όπου το μεγάλο κεφάλαιο τα χρειάζεται. Αποδεικνύει περίτρανα όμως η δίκη της Χρυσής Αυγής και η απόφασή της, παρά τα θετικά της αποτελέσματα και παρά, αν θέλετε, την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας ως προς την εξέλιξή της, ότι δεν ξεμπλέξαμε ούτε με τον ναζισμό ούτε με τον φασισμό, ότι τα μορφώματα αυτά δεν ήταν και δεν αποτελούν φαινόμενα τα οποία πλέον εξαφανίζονται με μία απόφαση, αλλά καθημερινά πλέον
όπως οι τελευταίες εξελίξεις στη Σταυρούπολη, στα σχολεία, σε γυμνάσια και με την αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Πατέλη αποδεικνύουν, είναι ζωντανά στις μέρες μας σαν στοιχεία τα οποία θέλουν τη δική τους συνεχή αντιμετώπιση. Γιατί αποδεικνύεται ότι υπάλληλοι ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, δεν είναι έργο μιας πράξης, ούτε κάτι που αφορά μία μόνο δίκη, αλλά καθημερινή συνειδητή προσπάθεια, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία, όπου από το σύστημα που γεννά και αναπαράγει και χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ναζισμό-φασισμό, σπρώχνονται σήμερα στις μέρες μας αυτά τα νεοφασιστικά μορφώματα, οι ομαδοποιήσεις οι νεοφασιστικές που είδαμε πρόσφατα στα επεισόδια της Θεσσαλονίκης, στο Νέο Ηράκλειο, αλλά και στη Βουλή των Ελλήνων. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μας παραξενεύει στα πλαίσια του αστικού κράτους και της δήθεν και του δήθεν επιχειρήματος ότι μπορεί η αστική δικαιοσύνη και το αστικό κράτος να τσακίσουν το φασισμό-ναζισμό, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη η αποφυλάκηση έστω και κατά πλειοψηφία του εγκληματία ναζιστή Πατέλη, μία απόφαση που κινείται επιλεκτικά πέρα από τα όρια του γράμματος και του πνεύματος του νόμου ακόμη, που αποτελεί κόλαφο για τη δικαιοσύνη, προσβάλλει τα θύματα της εγκληματικής δράσης της ναζιστικής Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους, συναντά την αντίδραση και αγανάκτηση της ιδρυπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να γίνει κατανοητό απόλυτα και υπόθηκε από όλους τους ομιλητές ότι τόσο η ιστορική πείρα όσο και η σύγχρονη πείρα επιβεβαιώνουν ότι αντίπαλος του φασισμού δεν μπορεί να είναι το αστικό κράτος δικαίου, η αστική δικαιοσύνη, η αστική δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε διαχειριστική πολιτική δύναμη έχει και ασκεί αυτή την εξουσία της εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό και στη σοσιαλδημοκρατία διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τον αληθινό και συνεπή αντίπαλο του φασισμού-ναζισμού. Είναι χαρακτηριστικό ο ρόλος της στην άνοδο του φασισμού στην Γερμανία του Μεσοπολέμου, όπως αποδείχτηκε και είναι ιστορικά γνωστό. Αντίστοιχα, σήμερα οι δυνάμεις αυτές δίνουν όρκος πίστης στην αστική δημοκρατία, δηλαδή στη δικτατορία του κεφαλαίου, υπερασπίζονται μια τάχα πιο ανθρώπινη, προοδευτική και δημοκρατική διαχείριση αυτής της δικτατορίας. Είναι αποκαλυπτική η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ως επιστήμη τη θεωρία των δύο άκρων, την εξίσωση κομμουνισμού-φασισμού, την ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής σκέψης και δράσης μέσα από τα μέτρα ενάντια στην τρομοκρατία που φωτογραφίζει και την ανατρεπτική δράση ενάντια στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε. Πραγματικός αντίπαλος του φασισμού, φίλες και φίλοι, έχει αποδειχθεί και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει πλέον, είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα με πρωτοπόρους τους αγωνιστές κομμουνιστές που στοχεύει στο ίδιο το βάρβαρο το καπιταλιστικό σύστημα, τη μήτρα δηλαδή που γεννά το φασισμό και κάθε αντιδραστική απάνθρωπη ιδεολογία και δράση. Υπάλληλοι όλων των νέων, των αγωνιστών, των κομμουνιστών, μέσα και έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων, το ίδιο το οργανωμένο λαϊκό κίνημα είναι αυτό που πρέπει να στηριχθεί με όλα τα μέσα για να τσακίσουμε έξω και από κάθε χώρο μόρφωσης δουλειάς, στη γειτονιά, στα σχολεία, παντού, κάθε φασιστικό μόρφωμα και τις δηλητηριώδεις ιδέες του. Για να ανοίξουμε το δρόμο για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, για την ανώτερη κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η πάλι αυτή ενάντια στον ναζισμό-φασισμό έχει το δικό της αγώνα σε όλους τους χώρους δουλειάς και στο χώρο της δικαιοσύνης και των δικηγορικών εκλογών που σε ένα μήνα θα γίνουν. Πρέπει όλοι εμείς, συνάδελφοι, φίλοι, μισθωτοί, δικηγόροι, μικρομεσαίοι και φτωχοί αυταπασχολούμενοι, να ενώσουμε τον αγώνα μας όλοι μαζί στο χώρο δουλειάς μας, στο κίνημα, συμπορευόμενοι με το εργατικό λαϊκό κίνημα, στο τσάκισμα, στην πραγματική αγώνα που αλλάζει αυτή την
και τσακίζει αυτή το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που τσακίζει το μόρφωμα από το οποίο παράγεται από αυτό το ναζισμό-φασισμό. Υπάρχουν πολλές προτάσεις που θα συναντήσουμε. Οι προτάσεις του κράτους δικαίου, της δίθεν προοδευτικότητας, ακούστηκαν τα επιχειρήματα, δεν θα τα επαναλάβω. Είναι επιχειρήματα τα οποία πραγματικά δεν χτυπάν τη ρίζα του κακού. Είναι επιχειρήματα τα οποία ενισχύουν την αστική δημοκρατία, την αστική δικαιοσύνη και τους θεσμούς της. Είναι επιχειρήματα τα οποία πηγάζουν μέσα από τη μήτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη θεωρία των δύο άκρων, με την εξίσωση κομμουνισμού και ναζισμού. Οι πάλι μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να είναι ενιαία για το λόγο αυτό, ενάντια στην πάλι και στην ανασυγκρότηση της πάλης και στο δυνάμωμα της πάλης ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό μας, να τη συνδέσουμε με την πάλη μας για την αύξηση των μισθών, για την υγεία, για την κοινωνική ασφάλιση, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος για τον σοσιαλιστικό κομμουνισμό. Σε αυτή την πάλη χωράμε όλοι, πέρα από μικρές ή μεγάλες διαφορές, ακόμα και μεγάλες, πλην όμως έχοντας σαν στόχο ότι πρέπει να τσακιστεί αυτή η εγκληματική αντίληψη ζωής που τόσα δεινά έχει φέρει στον κόσμο, σας καλούμε και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στον αγώνα αυτό για την δημιουργία της κοινωνίας όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου δεν θα υπάρχει το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που παράγει όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ.